το τσουνάμι των οικονομικών συνεπειών, για την ώρα δεν μπορούμε να το μετρήσουμε. Δεν μπορούμε να δούμε τον όγκο της ζημιάς, της οικονομικής ζημιάς και αντιστοίχως της παρέμβασης που θα χρειαστεί από την πολιτεία προκειμένου να στηριχθεί και η οικονομία και τα νοικοκυριά. Και κυριολεκτικά, αν μπορούσαμε να πούμε σε τίτλο έτσι επιγραμματικά τι είναι αυτό που συμβαίνει τώρα, είναι ότι αν ψάχνουμε για εχμαλώτους, σίγουρα εχμάλωτη πολέμου αυτή τη στιγμή βρίσκεται η οικονομία. Γιατί και η οικονομία. Σωστά. Και η οικονομία. Σωστά. Και η οικονομία. Γιατί ακούσαμε λίγο πριν και το ρεπορτάζ που μεταδώσαμε, δηλαδή με το SWIFT τι γίνεται και γενικότερα τι είναι αυτά που επιδρά, πώς θα επιδρά στις ζωές των ανθρώπων. Ψάχνοντας λίγο να βρω και εγώ δύο πράγματα για το SWIFT, αν μου επιτρέπετε, παιδιά, και ακούγοντας ένα ρεπορτάζ, ένα αξιόλογο ρεπορτάζ σε έναν άλλο τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος ενώ εξηγούσε όλη την ώρα τι είναι το SWIFT, στο τέλος είπε τη φράση τι είναι το SWIFT. Λοιπόν, λέει ότι το SWIFT είναι ότι οι συναλλαγές, ενώ γίνονται με ένα διατραπεζικό σύστημα email, τώρα λέει θα μπουν σε ένα ακριβότερο σύστημα οι ρωσικές τράπεζες, αν θέλουν να μπορέσουν να κάνουν διαδικασίες μετακίνησης χρημάτων κλπ. Μέσω fax. Αν δηλαδή όλη η ιστορία του SWIFT είναι το email ή το fax. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Το λέω γιατί προσπαθώντας να ακούσω και εγώ να κατανοήσω τι είναι αυτό το διατραπεζικό σύστημα που θα μπλοκάρει τις ρωσικές τράπεζες, και σας λέω ακούγοντας έναν άλλο τηλεοπτικό σταθμό που μετέδιδε ρεπορτάζ σχετικά με το SWIFT, γιατί δεν είναι όλοι, δεν είμαστε όλοι ειδικοί στα συστήματα αυτά και είναι πολύ προηγμένα συστήματα. Έμεινε η αίσθηση, και σας λέω ήταν η τελευταία πρόταση που άκουσα. Και είναι τόσο παρεμβατική ο αποκλεισμός της Ρωσίας μέσω του SWIFT, κύριε Αμπελιώτη, από τις διατραπεζικές συναλλαγές, που είχε αναγκάσει, θυμίζω, το Μετβέντεφ να απειλήσει με αποκλεισμό της Ευρώπης από το φυσικό αέριο. Ακριβώς. Ναι, εδώ ναι. Πρέπει να πούμε ότι η διαδικασία αυτή μέσω SWIFT των συναλλαγών και της ροής των κεφαλαίων εμποδίζεται σε πολύ σημαντικό βαθμό ώστε να δυνατούν οι συμβαλόμενοι εξαγωγής-εισαγωγής να διεκπεραιώσουν και να αποδεχτούν την πράξη την εμπορική. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να γίνουν εμπορικές πράξεις. Άρα δεν μπορεί να εξάγει η Ρωσία, δεν μπορεί να αποδεχθεί η Ευρώπη τις πρώτες ύλες στο φυσικό αέριο. Άρα τι σηματοδοτεί αυτό? Σηματοδοτεί αύξηση του πληθωρισμού και πρέπει η Ευρώπη τάχιστα να βρει νέες αγορές. Να αντικαταστήσει δηλαδή τις πρώτες ύλες στο φυσικό αέριο ό,τι παίρνει από τη Ρωσία με άλλες πηγές, ούτως ώστε να μην έχουμε τεράστιες αυξητικές τάσεις στον πληθωρισμό, έλλειψη τροφίμων με αύξηση των τιμών, όπως είπα, και πολύ περιορισμό στην οικονομία. Οι μεταφορές θα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Οι δεσμεύσεις που και οι κυρώσεις που γίνονται και στις μεταφορές εμπορευμάτων και στη διακίνηση ανθρώπων, δηλαδή ο τουρισμός με αυτόν τον τρόπο, αν συνεχίσει αυτό το φρενοκομείο, θα πληγεί άμεσα. Η χώρα μας, ξέρουμε ότι η Βόρειος Ελλάδα δέχεται μεγάλο αριθμό τουριστών από τις χώρες αυτές. Το κόστος του τουρισμού θα ανέβει πολύ ψηλά, άρα θα μειωθεί ο ανταγωνισμός, η διακίνηση των ανθρώπων θα μειωθεί, τα εμπορεύματα δεν θα μετακινούνται. Μια υψηλή τεχνολογία η οποία δίδεται από την Ταϊβάν, την οποία η Δύση στα μικροτσίπ αυτά δεν υπάρχει, δεν έχει την τεχνογνωσία αυτή. Όλα αυτά, οι πιέσεις του Πούτιν και ότι θα χτυπήσει και άλλες χώρες, ο κίνδυνος που είναι όχι σε μεγάλο βαθμό, αλλά έχει μπει στη σκέψη μας του πυρηνικού ολέθρου, αυτά βέβαια πρωτίστως είναι οι ζωές των ανθρώπων. Αλλά και η οικονομία δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις που χάνονται μέσω της οικονομίας και ζωές ανθρώπων. Ναι, βέβαια. Ευχόμεθα να μην διαρκέσει πολύ αυτό. Θα είναι όλεθρος για την οικονομία. Και η Ελλάδα θα έχει προβλήματα σε μια περίοδο που η κυβέρνηση μέσω της πανδημίας έδωσε σημαντικά ποσά στην οικονομία και στην κοινωνία. Δεν έχει τη δυνατότητα τώρα. Πρέπει εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση να χαλαρώσει τα πάντα, όπως έχει πει, να δώσει βοήθεια στην κοινωνία και να αποδεσμεύσει και να χρηματοδοτήσει τις κυβερνήσεις για κοινωνικό έργο. Μια καλή είδηση, κυρία Μπελιώτη, φαίνεται να είναι ότι για το 2023
Δεν θα έχουμε δημοσιονομικό σύμφωνο. Σύμφωνο δημοσιονομικής σταθερότητας. Δεν θα έχουμε αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες, βεβαίως, έτσι ώστε να μπορέσουν οι κυβερνήσεις να παρέμβουν στην κατεύθυνση που λέτε. Το άλλο μεγάλο ερώτημα είναι αν θα υπάρχουν τα ταμιακά αποθέματα διαθέσιμα, η ρευστότητα που θα χρειαστούν οι κυβερνήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πάνε οι τιμές, παιδιά. Έτσι, γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν ξέρουμε τι θα δούμε. Ήδη είμαστε σε πληθωριστική κρίση. Πριν τον πόλεμο. Πόσο θα πάει το φυσικό αέριο, πόσο θα πάει το ηλεκτρικό. Δεν έχουμε ιδέα. Ας πάμε στο απλό, έχετε πάρα πολύ δίκιο. Ας πάμε στην καθημερινότητα, πόσο θα είναι το κόστος ζωής σε βασικά αγαθά. Σωστά. Φανταστείτε ότι και η πρωτογενή παραγωγή, τα αγροτικά προϊόντα, με την αύξηση των τιμών της πρώτης ύλης, ειδικά των λιπασμάτων, που υπήρχε και θα αυξηθεί πολύ περισσότερο, θα αυξήσουν όλο το κόστος της παραγωγής αυτής. Το καλάθι της νοικοκυράς θα είναι πιο ακριβό. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει άμεσα η Ευρώπη να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο, να βοηθήσει χρηματοοικονομικά, ούτως ώστε να μπορέσει κάθε κράτος να ανταπεξέλθει. Να πούμε για τα λοιπά. Δεν μπορεί κανένα κράτος εκ των ενόντων να ξεπεράσει αυτή την κρίση. Τώρα που το λέει ο κύριος Αβελιώτης, πούμε για τα λοιπά, τα σπίρο μου, μας στέλνει ξανά ο Μιχάλης Ιγνατίου ότι η τιμή του στο βαρέλι του αργού πετρελαίου σημείωσε αύξηση 5%. Επιπλέον. Έτσι. Έλα, σπίρο μου. Λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους, τα λοιπάσματα έχουν ανέβει περίπου στα 240%. Αυτό σημαίνει ότι είναι τεράστιο το πλήγμα για τον πρωτογενή τομέα, αυτό που είπε και ο Βαγγέλης Αμπελιώτης. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι στα ύψη έχουν ανέβει και οι ζωοτροφές. Γενικότερα, δηλαδή, ο πρωτογενής τομέας δοκιμάζει τα πίστευτα, ήδη ξεκίνησε να δοκιμάζει τα πίστευτα. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι πράγματι η επόμενη περίοδος είναι χαρτογράφητη, κυριολεκτικά χαρτογράφητη για τις εθνικές οικονομίες και για την παγκόσμια οικονομία από τις επιπτώσεις αυτής της σύραξης στην Ουκρανία. Αυτός που φτιάχνει τα προϊόντα που θα αγοράσουμε εμείς από το σούπερ μάρκετ ή από τη λαϊκή, ο άνθρωπος αυτός ήδη έχει αυξήσεις. Ήδη έχει ένα μεγάλο κόστος το οποίο θα πρέπει να μετακυλήσει. Και το πού θα πάνε αυτές οι τιμές δεν το γνωρίζουμε. Δηλαδή τώρα βρισκόμαστε κι εμείς, αυτό που λέει ο Σπύρος, σε αχαρτογράφητα νερά. Ακριβώς, να σας πω ότι οι εταιρείες Βορείου Ελλάδος παραγωγής λιπασμάτων, που είχα συνομιλία και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και τώρα, μου λένε ότι η αύξηση των λιπασμάτων λόγω αύξησης αμμονίας, που είναι συστατικό της παραγωγής του λιπάσματος, είχε αυξηθεί διότι έπαιρναν από τις αγορές αυτές και αυξάνεται δυσθεώρατα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρξει παραγωγή αγροτική. Όπως επίσης και να δούμε θα γίνει και με τα σιτηρά, διότι να δούμε αν θα πάμε σε αναδημήσεις στο ψωμί. Μιλάμε, παιδιά, για προϊόντα άμεσης κατανάλωσης και απολύτως αναγκαία καθημερινά προϊόντα. Δεν μιλάμε για εξεζητημένα αγαθά τα οποία λίγες οικογένειες χρειάζονται. Μιλάμε για το στάρι. Δεν θέλει κάτι άλλο να πούμε. Είναι τα βασικά αγαθά. Ακριβώς.